Γεια σας, είμαι η Βασίλικη. Βρισκόμαστε στον Άγιο Κοσμά, στο χώρο στον οποίο προπονούμαστε. Αυτή τη στιγμή προετοιμάζομαι για τη Γαλλία. Έχω έναν αγώνα στη Γαλλία στο πρωτάθλημά τους. Πριν 2 εβδομάδες είχαμε το Κόντβους. Ήταν το πρώτο παγκόσμιο κύπελο για φέτος, η αρχή της προετοιμασίας μας. Αλλά δυστυχώς έπεσα στην είσοδο και δεν πήγε καλά ο αγώνας. Παρ' όλα αυτά ήμουν πολύ ευχαριστημένη. Ένιωθα πολύ όμορφα γιατί ήμουν στις αφίσες, με τίμησαν οι διοργανωτές με το να βρίσκομαι στην αφίσα του αγώνα. Για μένα ήταν κάτι πολύ καινούριο και όμορφο. Εν συνεχεία, γυρίζοντας από την Γαλλία, ο επόμενος μου αγώνας είναι η Κορέα. Η Κορέα είναι ένας πολύ τιμητικός αγώνας για μας, γιατί αγωνίζονται οι 3 μεταλλιούχοι της Ολυμπιάδας, οι 3 μεταλλιούχοι του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος και οι 2 πρώτοι από την Παγκόσμια Κατάταξη, όπου εκεί θα κάνω το καλό μου όργανο του Ιδωκός Ισορροπίας. Ο επόμενος μου αγώνας τελικά είναι το Πανελλήνιο που θα γίνει 3-4 Μαΐου. Λόγω αναβολής του ήταν να γίνει το Σαββατοκύριακο 12 με 13 Μαΐου, που δυστυχώς δεν θα γίνει λόγω οικονομικών προβλημάτων από ό,τι μάθαμε. Είναι πολύ άσχημο στις μέρες μας να όλο αυτό να έχει αντίκτυπο στον αθλητισμό και ιδιαίτερα σε εμάς, γιατί τελικά σε εμάς καταλήγει. Με θλίβει αφάνταστα το γεγονός να μην δίνονται καθόλου χρήματα πλέον στον αθλητισμό. Θα πρέπει να καταλάβει η πολιτεία λοιπόν ότι ο αθλητισμός δεν είναι το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ, αυτά τα αθλήματα τα οποία προβάλλουν κυρίως προς τα έξω, που βρίσκουν τους πόρους τους και είναι πολύ πιο καλά οικονομικά από εμάς. Ο αθλητισμός είναι εδώ μέσα, είναι αυτό που βιώνουμε εμείς καθημερινά. Είναι η καθημερινή προσπάθεια για το τίποτα, μόνο και μόνο για τη δική μας ικανοποίηση και για το δικό μας θέλω και την προσπάθεια το να αναδείξουμε την χώρα μας προς τα έξω με τον καλύτερο τρόπο. Ο αθλητισμός λοιπόν είναι εδώ μέσα, εμείς παλεύουμε για όλα αυτά και θα πρέπει η πολιτεία να καταλάβει ότι όλα αυτά δεν γίνονται από μόνα τους, χρειαζόμαστε υποστήριξη. Σαν έμπειρη αθλήτρια λοιπόν και όντας σε αυτό το χώρο πολλά χρόνια, θα ήθελα να πω ότι να αναφερθώ προς την πολιτεία ότι πρέπει να υπάρχουν κίνητρα για να βρισκόμαστε εδώ μέσα. Πρέπει να δώσει κίνητρα στους νέους για να μπορούν να βρίσκονται εδώ μέσα και να παλεύουν και να προπονούνται καθημερινά. Δεν είμαστε μια χώρα που έχει παράδοση σε αυτό, που έχει πληθώρα παιδιών. Είμαστε μια χώρα που δυστυχώς είναι άσχημες οι συνθήκες, αλλά δίνοντας κίνητρα για να μπορέσεις να βρίσκεις εδώ μέσα, θα πιστεύω ότι θα έρθουν περισσότερα παιδιά, ότι θα έχουμε περισσότερο κόσμο, ότι θα μπορέσουμε να σταθούμε.